Η αντίστροφη μέτρηση για τη συμμετοχή της ελληνικής ομάδας mini football στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ξεκίνησε με την επίσημη συνέντευξη τύπου. Το Mini Euro 2015 θα διεξαχθεί στην πόλη Βερσάρ, στην περιοχή Ίστρια της Κροατίας, στον κόρφο της Αδριατικής από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Η Τσεχία, η Ισπανία και το Βέλγιο θα τεθούν αντιμέτωπες με την ελληνική ομάδα στη γιορτή του Ευρωπαϊκού Mini Football. Τον παλμό από τους αγώνες θα μεταφέρουν τα κανάλια Nova Sports, όπως συμβαίνει από το 2013, οπότε και η διοργάνωση είχε διεξαχθεί με τεράστια επιτυχία στη χώρα μας, στην πόλη του Ρεθύμνου. Στην πόλη Βερσάρ θα χτιστεί ένα νέο γήπεδο δίπλα ακριβώς στη θάλασσα, ειδικό για την φιλοξενία των αγώνων της πανευρωπαϊκής γιορτής του Mini Football με υψηλότατες προδιαγραφές. Για πρώτη φορά στην κλήρωση μπήκαν 32 ομάδες, αφού μέχρι πέρσι συμμετείχαν στην τελική φάση 24. Παρόλο που λέμε ότι είναι ερασιτεχνικό το όλο εγχείρημα, πιστέψτε με ότι σαν επίπεδο ποδοσφαίρου, μόνο ερασιτεχνικό δεν είναι. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί αθλητές, πάρα πολύ καλές ομάδες. Είναι δύσκολο αν πούμε το χρονικό διάστημα που έχει για να προετοιμαστεί μια ομάδα να διακριθείς. Θέλει πάρα πολύ προσπάθεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πάμε να διακριθούμε. Η Ορφές Βεϊνόγλου υποστηρίζει την ελληνική ομάδα Mini Football. Παραμένουμε πιστοί στη στρατηγική που χαράξαμε από το 2013 με την υποστήριξή μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Mini Football που φιλοξενήθηκε στο Ρέθυμνο. Η εταιρεία μας είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία. Πρωταγωνιστεί για πάνω από 90 χρόνια στον χώρο των διεθνών και εγχώριων μεταφορών, εμπορευμάτων και οικοσκευών και έχει γενική παρουσία στην παροχή υπηρεσιών Third Party Logistics και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και στην Ελλάδα. Ήμασταν περήφανοι για την υποστήριξη που παρήχαμε σαν Ούμπρο με τη δημιουργία της εμφάνισης που ελπίζω να τη χάρει και η ομάδα όσο τη χαρήκαμε και εμείς. Φέτος, στις συνθήκες που ζούμε και σε αυτά που αντιμετωπίζουμε, δεν είμαστε περήφανοι, είναι τιμή μας που μπορούμε να υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια στον ερασιτεχνικό αθλητισμό με αυτή την ποιότητα και με αυτά τα αποτελέσματα.